Να μας πείτε το όνομα σας, το επιθέτο σας και τον τίτλο σας καταρχάς. Ονομάζομαι Γεωργιάδη Ευαγγελία, είμαι γενικός οικογενειακός γιατρός και προσωπικός γιατρός ενηλίκων στο Κέντρο Υγείας Λατσιών. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια για να μπορέσουμε να χτίσουμε την πολυπόθετη ανοσία, έτσι ώστε όλοι μας να κερδίσουμε ξανά την ελευθερία μας. Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα, αυτή τη στιγμή εμβολιάζονται οι ασθενείς άνω των 80 ετών, όπου έρχονται στο χώρο, γίνεται ο εμβολιασμός και μετά παρακολουθούνται από ιατρούς για τουλάχιστον 15 λεπτά, σε περίπτωση που συμβεί κάποια ανεπιθύμητη, κάποια παρενέργεια. Η διαδικασία κυλάει ομαλά, είμαστε ευχαριστημένοι και ευελπιστούμε να τα καταφέρουμε έτσι ώστε όλος ο πληθυσμός να εμβολιαστεί και να μην δημιουργηθούν προβλήματα περαιτέρω από ό,τι μέχρι τη στιγμή. Ωραία, πες μας και λίγο πώς είναι ο κόσμος να έρχεται εδώ, τους βλέπετε αγχωμένους, τους βλέπετε να έρχονται εδώ με χαρά, πώς ανταποκρίνονται έτσι πιο συναισθηματικά. Μέχρι στιγμής η εντύπωση που έχω αποκομίσει από τους ασθενείς άνω των 80 που έρχονται είναι μια ελπίδα. Μια ελπίδα ότι μέσω του εμβολιασμού οι άνθρωποι θα μπορέσουν να ξαναέχουν την ελευθερία που είχαν πριν όσον αφορά και για τα απλά πράγματα, όπως να πάνε σε μια υπεραγορά, να δουν τα εγγόνια τους, τους δικούς τους ανθρώπους. Και αυτή η ελπίδα είναι, να σας πω την αλήθεια, κινητοποιεί και όλη τη διαδικασία. Φόβους δεν, ελάχιστα μπορώ να πω. Κυρίως ο κόσμος μπορεί να είναι λίγο φοβισμένος καμιά φορά εξαιτίας της παραφιλολογίας που κυκλοφορεί σχετικά με τον κορονοϊό και τα εμβόλια. Αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, σε περίπτωση που έχουν απορίες ή ενδιασμούς ή οτιδήποτε, να το συζητήσουμε και να το λύσουμε το πρόβλημα. Γενικά σας κάνουν ερωτήσεις, έχουν απορίες όταν έρθουν εδώ στο κέντρο, πώς συμπεριφέρονται τα άτομα που είναι εδώ? Γενικά υπάρχουν ασθενείς που μπορεί να χρειάζονται παραπάνω πληροφορίες όσον αφορά το τι περιέχεται μες στο εμβόλιο ή ποιες είναι οι πιθανές παρενέργειες ή ακόμα και ασθενείς που μπορεί με χρόνια προβλήματα που να θέλουν μια δεύτερη άποψη ενώ πριν τον εμβολιασμό σχετικά με το αν πρέπει να το κάνουν ή όχι. Έρχονται με την πρόθεση να εμβολιαστούν για να βοηθήσουν στην όλη κατάσταση. Μάθαμε ότι έρχονται και στην ώρα τους, κάποτε έρχονται και πιο νωρίς σε κάποιοι από αυτούς, έτσι? Ναι. Έχει τύχει πολλές φορές, γιατί εμείς ξεκινάμε τη δουλειά, το κέντρο υγείας ανοίγει στις 7.30 και παρόλο που ο εμβολιασμός ξεκινάει στις 8, συνέχεια βλέπουμε κόσμο που είναι εδώ πριν, μισή ώρα πριν και, για να είναι στην ώρα του, να κάνει το εμβόλιο του, να πάει στο σπίτι του. Ωραία. Για να ηρεμήσουμε και τον κόσμο μπορεί να ανησυχεί, να μας πείτε μια φορά ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε εδώ και ποια είναι τα μέτρα ασφαλείας για τον κόσμο που εισέρχεται στο κέντρο και στη συνέχεια χορηγείται το εμβόλιο και βγαίνει από το χώρο. Να εξηγήσουμε λίγο τα μέτρα που λαμβάνετε ώστε η επίσκεψή τους εδώ να είναι ασφαλής. Βεβαίως. Γίνεται ο εμβολιασμός και στη συνέχεια οι ασθενείς παραμένουν σε χώρο υποιατρική επιτήρηση για τουλάχιστον 15 με 20 λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτή τους παρακολουθούμε, βλέπουμε αν χρειαστεί κάτι, οτιδήποτε. Υπάρχουν γιατροί έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την οποιαδήποτε πιθανή παρενέργεια του εμβολίου. Μέχρι στιγμής όλα καλά, δεν είχατε οποιοδήποτε πρόβλημα, έτσι? Θα σας πω, μέχρι στιγμής το μοναδικό που έχει παρατηρηθεί και αυτό είναι φυσιολογικό για εμβολιασμό είναι ελαφρύς πόνος στο σημείο της ένχυσης του εμβολίου. Δεν έχουν παρατηρηθεί και στα δύο εμβολιαστικά κέντρα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο κέντρο υγείας αλλεργικές αντιδράσεις. Δεν είχαμε καθόλου. Ωραία. Τέλος, θέλετε να κάνετε έτσι μια έκκληση προς το κοινό, όχι μόνο της δεύτερης φάσης, αλλά και στο κοινό που έπεται να έρθει στα κέντρα, που θα πάρει τη σειρά του και θα εμβολιαστεί? Θα ήθελα όλοι να συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε εκτός από μας και τους δικούς μας ανθρώπους, κυρίως τους μεγαλύτερους, τους παππούδες και τις γιαγιάδες στο σπίτι,
να παίρνουμε τα μέτρα ασφαλείας μέχρι που να έρθει η σειρά μας να εμβολιαστούμε. Οι προσωπικοί γιατροί, το προσωπικό των εμβολιαστικών κέντρων, είμαστε όλοι στη διάθεσή τους για να συζητήσουμε οποιαδήποτε σκέψη ή απορία ή ενδιασμό να το λύσουμε, έτσι ώστε ο κόσμος να μην φοβάται, να μην έχει ενδιασμούς όσον αφορά τη διαδικασία. Και μιλάω κυρίως στους νέους που ασχολούνται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου γράφονται διάφορα τα οποία δεν ισχύουν. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.